Υδροδοτούνται ξανά οι 4 οικισμοί του Δήμου Δημοτήχου, οι κάτοικοι των οποίων βίωναν για περισσότερες από 15 μέρες το μαρτύριο της σταγόνας. Η λύση δόθηκε προσωρινά και οι οικισμοί υδροδοτούνται μέσω γεωτρήσεων του ΤΟΕΒ. Όπως είπε ο Δήμαρχος Δημοτήχου, το πρόβλημα αναμένεται να βρει οριστική λύση με τη δημιουργία νέων γεωτρήσεων. Αυτή τη στιγμή έχει αποκατασταθεί η βλάβη από τις 2 γεωτρήσεις που είχε η περιοχή για να υδροδοτεί αυτά τα 4 χωριά. Η μία λειτουργεί αυτή τη στιγμή με κάποιες εργασίες που έγιναν στην περιοχή. Ταυτόχρονα εμείς φέραμε από μία λίγο κοντινή κατά κάποιον τρόπο γεώτρηση του ΤΟΕΒ, είναι σχεδόν στα 2,5 χιλιόμετρα. Έχουμε υλοποιήσει ένα δίκτυο, έχουμε κατασκευάσει ένα δίκτυο για την περίπτωση που ξαναχρειαστεί και έχουμε πρόβλημα, και ταυτόχρονα έχουμε επικοινωνήσει με το ΙΓΜΕ, το Ίδρυμα Γεωλογικών Ερευνών, ώστε να μας προτείνει και άλλη περιοχή την οποία μπορούμε να κάνουμε κάποια γεώτρηση για να έχουμε σαν δεύτερη γεώτρηση για κάθε περίπτωση. Αυτό που διαπιστώσαμε όμως είναι ότι σιγά σιγά στην περιοχή νοτίως του Ερυθροποτάμου, από ό,τι φαίνεται, η στάθμη των υδάτων του υδροφόρου ορίζοντας έχει πτώσει, έχει πτωτική πορεία. Μας το επιβεβαίωσε το ΙΓΜΕ. Αυτό οφείλεται στην παρατεταμένη ξηρασία του καλοκαιριού ή είναι μια γενικότερη κατάσταση? Από ό,τι φαίνεται, αυτό έχει να κάνει με τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον περσινό χειμώνα. Φαίνεται ότι γενικώς στην περιοχή υπάρχει μια πτώση στη στάθμη. Τα προβλήματα στις γεωτρήσεις στο Δήμο Δημοτήχου φαίνεται να μην έχουν τέλος, καθώς σύμφωνα με τον Ρομίλο Χατζηγιάνογλου, παρά το γεγονός ότι έχουν προβεί σε καθαρισμούς, δεν έχει δοθεί λύση. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει θέμα με τον υδροφόρο ορίζοντα, έχει πέσει στάθμη, και σε συνεργασία με το ΙΓΜΕ θα δούμε σε ποια άλλη περιοχή μπορούμε να κάνουμε κάποιες γεωτρήσεις, ώστε να λύσουμε το πρόβλημα και να μην έχουμε θέμα στο μέλλον. Οι 4 οικισμοί του Δήμου Δημοτήχου που είπαν το νερό νεράκι ήταν το Ασπρονέρι, οι Ατράδες, τα Βρυσικά και η Σαύρα.